Γεια σας και καλώς ήρθατε πάλι πίσω στο κανάλι μας. Είμαι η Αλέξια, κλινική διαιτολόγος διατροφολόγος και σήμερα μαζί με το Pharmacy 295 επιστρέψαμε πίσω στα wellness βίντεό μας. Σήμερα υποδεχόμαστε το καλοκαίρι με μια άκρως καλοκαιρινή συνταγή, πανεύκολη, πεντανόστιμη και φυσικά πάντα θρεπτική. Τι πιο καλοκαιρινό λοιπόν από ένα δροσερό παγωτό κατάλληλο για μικρούς και μεγάλους και όλες τις ώρες της ημέρας και το καλύτερο χωρίς ζάχαρη. Είστε έτοιμοι? Πάμε! Βήμα για τις λαχταριστές μπάρες με παγωτό μπανάνα, φυσικό βούτυρο και σταγόνες σοκολάτας είναι να δημιουργήσουμε τη βάση μας. Για τη βάση μας θα χρειαστούμε αλεύρι βρώμης, νυφάδες βρώμης απλές εμπορίου, βασιλικούς κουρμάδες χωρίς κουκούτσι, φυσικό βούτυρο χωρίς συντηρητικά και ζάχαρη ιδανικά, λίγη κανέλα, μία μπανάνα και αλάτι. Ξεκινάμε με τη βάση μας. Θα πάρουμε το μπολάκι μας και θα ρίξουμε πρώτα τις νυφάδες βρώμης, μία κούπα. Στη συνέχεια θα ρίξουμε μία κούπα αλεύρι βρώμης. Το αλεύρι βρώμης είναι πάρα πολύ εύκολο να το φτιάξετε και μόνοι σας στο σπίτι, δεν χρειάζεται να το προμηθευτείτε απ' έξω. Παίρνετε τις νυφάδες βρώμης και τις χτυπάτε λίγα δευτερόλεπτα στο μούλι σας. Μετράμε λοιπόν μία κούπα και από αυτό. Αφού ολοκληρώσαμε το στερεό μείγμα, πάμε να φτιάξουμε το υγρό μείγμα. Και ξεκινάμε με το μούλτι, όπου θα τοποθετήσουμε τους 10 βασιλικούς κουρμάδες. Χτυπάμε τους κουρμάδες ξεχωριστά για να γίνουν πάστα. Σε περίπτωση που το μπλεντεράκι σας δυσκολεύεται να πολιτοποιήσει τους κουρμάδες, μπορείτε να τους ρίξετε σταδιακά. Και αν ακόμη σας κολλάει λίγο στα τυχώματα, που σίγουρα θα σας κολλάει και λίγο, μπορείτε να ρίξετε μία κουταλιά της σούπας νεράκι. Διαφορετικά, μπορείτε αν θέλετε να βάλετε τους κουρμάδες για 10 λεπτά σε καυτό νερό πριν ξεκινήσετε τη συνταγή, να τους τραγίξετε και μετά να ξεκινήσετε. Και αφού οι κουρμάδες είναι έτοιμοι, πάμε να ομογενοποιήσουμε μαζί με το στερεό μας μείγμα. Και τώρα θα πολιτοποιήσουμε και μία μπανάνα. Πολιτοποιούμε και προσθέτουμε και πάλι στο μείγμα μας. Πολιτοποιούμε την μπανάνα και μπορούμε είτε να προσθέσουμε το φυσικό βούτυρο μέσα σε αυτό το μείγμα ώστε να ανακατευτεί καλύτερα ή μετά κατευθείαν στο μείγμα μας. Εγώ θα το κάνω εδώ. Βάζουμε 2 κουταλιές της σούπας γενναίες. Αν θέλετε να το κάνετε ακόμα πιο έντονο, μπορείτε να βάλετε και 3. Θα ρίξουμε και την κανέλα εδώ. Ένα κουταλάκι του γλυκού είναι αρκετό. Εκτός αν σας αρέσει περισσότερο, δεν υπάρχει θέμα. Και θα ρίξουμε και αλάτι. Το αλάτι είναι πολύ βασικό σε αυτή τη συνταγή για να φανεί καλύτερα, για να φανούν καλύτερα όλες οι γεύσεις. Ανακατεύουμε μία τελευταία φορά και προσθέτουμε στο μείγμα μας. Ωραία, το μείγμα μας είναι έτοιμο. Πάμε να προσθέσουμε στο στερεό μείγμα. Και σε αυτό το σημείο να πούμε από τα βασικά υλικά που έχουμε επιλέξει να βάλουμε στη συνταγή μας είναι οι νυφάδες βρώμης, οι κουρμάδες όπως είπαμε, το φυσικό βούτυρο και οι μπανάνες. Πάμε να πούμε λοιπόν 2 πραγματάκια για τη βρώμη και για τους κουρμάδες. Η βρώμη είναι πλούσια σε βιταμίνες του συμπλέγματος B και E. Επίσης, έχει πολλά εθνοστοιχεία και βιταμίνες όπως είναι ο φόσφορος, ο ψευδάργυρος, το μαγκάνιο, ο σίδηρος. Και το τελευταίο που το καθιστά ιδιαίτερα θρεπτική τροφή είναι η πλούσια περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες όπως είναι η β' γλυκάνη που συμβάλλει στην βελτίωση του λιπιδημικού μας προφίλ αλλά και στη ρύθμιση της μεταγευματικής γλυκόζης στο αίμα. Πάω να βάλω τα γαντάκια μου για να ανακατέψουμε το μείγμα. Το επόμενο διατροφικό tip που θα σας δώσω είναι για τους βασιλικούς χουρμάδες. Οι βασιλικοί χουρμάδες αποτελούν φυσικό γλυκαντικό, πλούσιο σε βιταμίνες και ιχνοστοιχεία όπως είναι το κάλιο, το ασβέστιο, φόσφορος, το μαγκάνιο και φανταστείτε μπορούν να καλύψουν το 15% των ημερήσεων αναγκών μας σε αυτά τα ιχνοστοιχεία. Επίσης, αποτελούν εξαιρετική πηγή φυτικών ινών. Πάμε λοιπόν να ανακατέψουμε καλά το μείγμα μας. Στην αρχή θα σας κολλάει λίγο στο γάντι, μετά όμως μόλις ανακατευτεί θα γίνει μια πάρα πολύ ωραία ζύμη που δεν θα κολλάει καθόλου στα δάχτυλα.
Η μορφή της βάσης μας είναι αυτή εδώ. Βλέπετε ότι πλάθεται πάρα πολύ εύκολα. Και σε αυτό το σημείο θα την απλώσουμε σε ένα πυρέξ με μία λαδόπουλα για να μην μας κολλήσει. Και ένα μαγικό χεράκι θα μου δώσει το σκεύος που χρειάζομαι. Ευχαριστώ πολύ. Με προσοχή τώρα θα απλώσουμε τη βάση μας στο πυρέξ σε όλη την επιφάνεια, ομοιόμορφα, ώστε να υπάρχει πάχος περίπου 1 με 1,5 δάχτυλο. Θέλει λίγο υπομονή, αλλά γίνεται μια χαρά με τα δάχτυλα. Η τελική μορφή της βάσης μας είναι αυτή εδώ. Πάμε να την τοποθετήσουμε στην κατάψυξη, όσο εμείς κάνουμε το επόμενο και τελευταίο βήμα της συνταγής μας. Για το επόμενο και τελευταίο βήμα της συνταγής μας θα χρειαστούμε 4 όριμες κατεψυγμένες μπανάνες. Τόσο κατεψυγμένες. Τι μπορείτε να κάνετε, ή θα τις βάλετε από το προηγούμενο βράδυ στην κατάψυξη, ή μπορείτε να τις αφήσετε στην κατάψυξη για 2 με 3 ωρίτσες μέχρι να παγώσουν. Πολύ σημαντικό βήμα είναι είτε να τις έχετε κόψει και να τις έχετε έτοιμες ώστε να τις βάλετε στο μούλτι σας και να μην χρειαστεί να δυσκολευτεί το μηχάνημα για να τις αλέσει, είτε τουλάχιστον να τις έχετε ξεφλουδίσει απλά και να τις κόψετε μετά. Αφήστε τις 2-3 λεπτά έξω εκτός κατάψυξης και θα είναι πιο εύκολο να τις κόψετε. Θυμηθείτε ότι όσο πιο όριμη είναι η μπανάνα, τόσο πιο φυσικά γλυκό θα βγει και το παγωτό μας. Σε αυτό το σημείο, ανάλογα και το μέγεθος του μίξερ σας, μπορείτε σταδιακά να χτυπήσετε τις μπανάνες, δηλαδή πρώτα τις δύο πρώτες και μετά τις επόμενες. Για να χτυπηθούν καλά και να γίνει μια ωραία μουσ. Και η τελική μορφή του παγωτού μας είναι έτοιμη και θέλω να σας δείξω αυτή την κρέμα, η οποία είναι ιδανική ακόμη και για απογευματινό σνακ, έτσι σκέτη. Εμένα μου αρέσει και έτσι σκέτο να το τρώω. Μπορείτε να πάρετε μπανάνα στην έκτη στην κατάψυξη και για ευκολία παμ παμ τις βάζεις στο μούλτι και είναι έτοιμο. Και σε προκαλώ να το δοκιμάσεις τώρα για να μου πεις τη γνώμη σου. Έλα. Σίγουρα του άρεσε. Πάμε να ρίξουμε τα τελευταία υλικά, θα ρίξουμε μία κουταλιά του σουπασπιστικό βούτυρο και λίγο κανέλα, θα τα ανακατέψουμε πάλι λίγο ακόμη και μετά θα φέρουμε την βάση μας από την κατάψυξη και θα απλώσουμε τις τρώσεις μας. Αυτή είναι και η τελική μορφή του παγωτού μας από μπανάνες παγωμένες, φυσικό βούτυρο και κανέλα. Τι! Αν θέλετε, μπορείτε σε αυτή την περίπτωση να παραλείψετε ενδεχομένως το φυσικό βούτυρο και την κανέλα, να κρατήσετε τις μπανάνες ως βάση και να παίξετε με γεύσεις όπως είναι κακάο ή όπως είναι οι φράουλες ή το πεπόνι. Μπορείτε δηλαδή να δημιουργήσετε οποιαδήποτε γεύση εσείς θέλετε. Ή μπορείτε να κάνετε μισή δόση με μπανάνες σκέτες και την άλλη μισή να προσθέσετε και λίγο φράουλες και να παίξετε λίγο με τα χρώματα. Σε αυτό το σημείο θέλω να δείτε λίγο την υφή. Θα μου δώσει την βάση που δημιουργήσαμε προηγουμένως, που έχουμε αφήσει στην κατάψυξη. Ευχαριστώ πολύ. Και θα ρίξουμε το παγωτό μας από πάνω, να πέσει ομοιόμορφα. Και με απλές κινήσεις θα απλώσουμε το παγωτό μας πάνω από τη βάση. Αυτό εύκολα μπορείτε να το κάνετε με μία μαρίς. Σε περίπτωση που σας κολλάει, μπορείτε να το κάνετε και με ένα κουτάλι και για να μην σας κολλάει μπορείτε λίγο να το βρέχετε. Το γλυκό μας είναι έτοιμο και σε αυτό το σημείο μπορείτε είτε να το αφήσετε έτσι σκέτο και να το βάλετε αμέσως στην κατάψυξη, είτε να προσθέσετε κάποιο topping της επιλογής σας. Όπως για παράδειγμα εγώ έχω επιλέξει να βάλω λίγες σταγόνες σοκολάτας, αλλά εσείς αν θέλετε να το κάνετε τελείως sugar free, μπορείτε να προσθέσετε λίγο σάνα με τους ξηρούς καρπούς ή λίγο ακόμη βούτυρο ξηρών καρπών, κολοκυθόσπορο, λίγα chia seeds, ό,τι σας αρέσει εσάς. Μόλις προσθέσουμε και το τελευταίο topping, τοποθετούμε στην κατάψυξη και αφήνουμε για περίπου 3 με 4 ώρες να πήξει, αλλιώς βγάζουμε την επόμενη μέρα, αν αντέξετε. Για να το σερβίρουμε, ιδανικά θα πρέπει να βγει 5 με 10 λεπτά από την κατάψυξη. Μην ξεχνάτε ότι δεν έχουμε βάλει κάποιο γαλακτικό μυκό μέσα στη συνταγή μας, επομένως θέλουμε να δώσουμε λίγο χρόνο ακόμα στις μπανάνες για να μαλακώσουν.
στέρεις το γλυκό μας, είναι έτοιμο. Τώρα κάποιες σημαντικές πληροφορίες που μπορεί να σας φανούν χρήσιμες. Είναι sugar free, δηλαδή δεν έχει ζάχαρη, δεν έχει λακτόζη, δεν έχει γλουτένη. Και όμως είναι πεντανόστιμο. Είναι κατάλληλο για χορτοφαγικά σχήματα διατροφής. Βγάζει περίπου 9 με 12 κομμάτια, ανάλογα εσείς πώς θα το κόψετε στο πυρέκ σας. Περίπου 160 θερμίδες το ένα κομμάτι. Μην ξεχνάτε πως σημασία δεν έχουν πάντα οι θερμίδες, αλλά και η θρεπτική αξία που παίρνουμε από κάθε τρόφιμο που βάζουμε στο σώμα μας. Η συγκεκριμένη συνταγή είναι μια συνταγή πλούσια σε φυτικές ίνες, σύνθετους υδατάνθρακες, φυτικές πρωτεΐνες και καλά λιπαρά από τους ξηρούς καρπούς, από τη βρώμη, από τους κουρμάδες και από την μπανάνα. Η μπανάνα είναι μια εξαιρετική πηγή καλίου, ενώ οι ξηροί καρποί μας προσφέρουν μονοακόριστα και πολυακόριστα λιπαρά οξέα, φυτικές πρωτεΐνες ιδανικές για χορτοφαγικά σχήματα διατροφής, αλλά και φυτικές ίνες. Τελευταίο tip πριν κλείσουμε, για να είναι πιο εύκολο για τους μικρούς μας φίλους να πάρουν ένα κομματάκι και να το φάνε χωρίς να λερώσουνε, μπορούμε να κάνουμε διπλή δόση της βάσης μας και να την προσθέσουμε πάνω από το μείγμα σαν μικρό σάντουιτς. Αυτή ήταν και η σημερινή μας συνταγή. Ελπίζουμε να σας άρεσε. Αν θέλετε μπορείτε να κάνετε like στο βίντεό μας, subscribe στο κανάλι μας για να βλέπετε και τα επόμενα wellness βίντεό μας. Αν θέλετε μπορείτε να πατήσετε και το καμπανάκι να σας έρχονται ειδοποιήσεις για όλα μας τα βίντεο. Και κάτι τελευταίο, αν δοκιμάσετε τη συνταγή μας, θα χαρούμε πολύ να μας στείλετε φωτογραφίες και τα σχόλιά σας είτε από κάτω, είτε στο προφίλ του Pharmacy295 στο Instagram, είτε σε μένα, Alexia for Nutrition. Αυτά για σήμερα, ευχαριστούμε πολύ, φιλιά!